Ήδη, παιδιά, είδαμε το θέμα της δημιουργίας του ανθρωπίνου σώματος στα δύο τελευταία μας μαθήματα. Τώρα πρέπει να δούμε και τη δημιουργία της ανθρωπίνης ψυχής. Λέγει το Ιερόν Κείμενον: «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσεν». Είναι στη Γένεση, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 7. «Και έπλασε», λέγει, «ο Θεός τον άνθρωπον αφού έλαβε χώμα από τη γη και φύσηξε εις το πρόσωπον αυτού», σε άλλο σημείο λέγει «εις τους μικτήρας», στα ρουθούνια, «εις το πρόσωπον», λοιπόν, «και εφύσηξε πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ζωντανή ψυχή». Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε διαμέν την περίπτωση της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος, ότι ο Θεός παίρνει τα υλικά στοιχεία από την δημιουργία του, δηλαδή από αυτά που υπάρχουν, δηλαδή εκ των όντων. Αντιθέτως, για την ψυχή δεν παίρνει κανένα υλικό στοιχείο, αλλά σημειώνει μίαν πράξη. Εμφυσά, εμφυσά, ενεφύσισε, λέγει. Αυτό σημαίνει ότι η ψυχή, προκειμένου να πλαστεί, έχει ιδιαίτερα δημιουργική πράξη. Εξάλλου, εκείνο το «έπλασεν ο Θεός» αναφέρεται εις τον άνθρωπον. «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον». Δεν λέγει «έπλασε ο Θεός το σώμα του ανθρώπου», αλλά «έπλασε τον άνθρωπον». Και συνεπώς, τόσο το σώμα όσο και η ψυχή είναι δημιουργήματα του Θεού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η ψυχή είναι κτίσμα, όχι όμως από υπάρχουσα ύλη. Προσέξτε αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ σημασία. Πολλοί νομίζουν, και θα δούμε λίγο πιο κάτω γιατί, ότι η ψυχή είναι κάτι που βεβαίως είναι πνευματικό, είναι άειλον, αλλά ότι δεν είναι κτίσμα. Είναι κτίσμα, παιδιά, όπως και οι άγγελοι είναι πνεύματα, αλλά είναι κτίσματα. Λέγει σαφώς η Αγία Γραφή: «Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα». Αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα. Είδατε τι ρήμα βάζει? «Οποιών». Αυτός που κάμνει. Αυτός που κάμνει. Το ρήμα «ποιο» θα πει «κατασκευάζω». Θα πει «όχι γεννώ». Και δεν είναι από την ουσία του Θεού οι άγγελοι, και συνεπώς ούτε και η ψυχή είναι από την ουσία του Θεού, όπως θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Το θέμα είναι ότι η ψυχή είναι κτίσμα, είναι πλάσμα και η ψυχή. Ξαναυπογραμμίζω, όχι όμως από υπάρχουσα ύλη. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον υλικόν κόσμο, από τον οποίον υλικόν κόσμο έγινε το ανθρώπινο σώμα. Τούτο διότι θεωρείται από τους ύλιστας ότι η ανθρωπίνη ψυχή, άστοτε αμφισβητούν για την ανθρωπίνη ψυχή, άλλη παράγραφος αυτό, ότι η ανθρωπίνη ψυχή είναι αποτέλεσμα μιας μορφής της ύλης, όπως ακριβώς είναι και η ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια? Είναι μία μορφή της ύλης. Λέγουν λοιπόν ότι η ψυχή και η συνείδηση είναι μία μορφή ύλης, δηλαδή είναι ενέργεια και τίποτε άλλο. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι ούτε μορφή ύλης ούτε ενέργεια η ανθρωπίνη ψυχή. Ο πνευματισμός, ξέρετε τι το πνευματισμός είναι? Τα medium, όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι δυστυχώς εκεί να ερωτήσουν τα λεγόμενα πνεύματα περί του πρακτέου, περί του μέλλοντος και το καθεξής. Εκεί βεβαίως είναι κάποια πνεύματα πράγματι, είναι πνεύματα όμως πονηρά, είναι δαίμονες,
και τους δαίμονες ερωτούν εκείνοι που πηγαίνουν να ερωτήσουν. Προσέξτε με, κατά κανόνα, μη για μιας εξαιρέσεως, κατά κανόνα, ουδέποτε ο Θεός θα κατέβαινε στο επίπεδο αυτό να πηγαίνουμε στα μαντεία και να ερωτούμε τον Θεό. Ποιον Θεό? Ο Θεός εκεί κατεβαίνει, στο μαντείο κατεβαίνει, στο επίπεδο του μαντείου κατεβαίνει. Ο Θεός να φυλάξει. Οι δαίμονες υπηρετούν τα μαντεία. Και όταν πηγαίνουμε εκεί να ρωτήσουμε τα μέντιουμ περί διαφόρων θεμάτων και πραγμάτων, τους δαίμονες, ξαναλέγω άλλη μία φορά, ερωτούμε. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ο πνευματισμός παραδέχεται, γιατί ο πνευματισμός είναι, στην τελευταία ανάλυση, είναι μία θρησκεία. Και το δυστύχημα είναι ότι εκμεταλλεύονται και στοιχεία της πίστεώς μας, την οποία βεβαίως πίστη δεν δέχονται. Τον χριστιανισμό στην πραγματικότητα τον απορρίπτουν και ερμηνεύουν τα πράγματα όπως αυτοί κρίνουν. Επί παραδείγματι μιλάνε για τον Άγιο Νεκτάριο, ότι τον επεκαλέστησαν, είχα διαβάσει ένα έντυπό τους, και στην αίθουσα που τον επεκαλέστησαν παρουσιάστηκαν, λέγει, σπινθήρες. Όπως ακριβώς είναι εκείνο το πείραμα από το σχολείο σας, θα το ξέρετε από τη φυσική, το πείραμα του Χέρτζ, ο οποίος παρήγαγε υψίσυχνα ρεύματα με μία μηχανή και στα αντικείμενα μέσα του δωματίου παρουσιάστηκαν σπινθήρες, γιατί έγινε μεταφορά της ενεργίας. Θα το ξέρετε. Εξάλλου πάνω σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτό το πείραμα δηλαδή, στηρίζεται οι τηλεπικοινωνίες, το ραδιόφωνο, ασύρματος κλπ. Γενικά οι ασύρματες επικοινωνίες. Κάτι περίπου έτσι τοποθετούν και την παρουσία του Αγίου Νεκταρίου μέσα στη σύναξή τους, και το θεώρησαν μεγάλη ευλογία, λέγουν αυτό, το ότι με την μορφή σπινθήρων εμφανίστηκε ο Άγιος Νεκτάριος μέσα στη συνεδρίασή τους, την πνευματιστική. Αυτά είναι καθαρά καθαρά δαιμονικά καμώματα. Η ψυχή, παιδιά, δεν είναι ενέργεια για να παρουσιάζει σπινθυρισμούς όπως θα παρουσίαζε η ηλεκτρική ενέργεια επάνω στα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ξέρω εγώ, μεταλλικά αντικείμενα όταν έχουμε ένα θυελώδη καιρό και είναι η ατμόσφαιρα ηλεκτρικώς φορτισμένη και κορεσμένη σε φορτισμόν ηλεκτρισμού, βλέπετε να ηλεκτρίζουν τα αντικείμενα κτλ. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν εδώ. Γι' αυτό σας εξήγησα και επιμένω σε αυτό το σημείο να μην παρασυρθείτε ποτέ, διότι η ψυχή, λέω για πέμπτη φορά, δεν έχει καμία σχέση με την ύλη. Μόνο το σώμα έχει σχέση με την ύλη. Το πνεύμα, η ψυχή, δεν έχει καμία σχέση. Εξάλλου, αυτό το ρήμα «ενεφύσισεν» θέλει να δείξει, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, της ψυχής την φύσιν. Θέλει να δείξει την φύση της ψυχής, ότι είναι κάτι άλλο. Αν ερωτήσετε ποια είναι η ουσία της ψυχής, θα απαντούσαμε: έχουμε ανακαλύψει ποια είναι η ουσία του σώματος. Είναι γνωστό, και σας το έχω πει και άλλη φορά σε ένα περασμένο μας θέμα, όταν μιλήσαμε για την χριστιανική κοσμολογία, ότι την ύλη την αγνοούμε. Δεν γνωρίζουμε τι πράγμα είναι η ύλη. Δηλαδή ο άνθρωπος την αγνοεί, όχι την αγνοούμε εμείς εδώ οι παρόντες. Ο άνθρωπος, οι επιστήμονες, αγνοούν τι πράγμα είναι η ύλη. Και όταν λέμε άτομο ύλης, και όταν ακόμη μιλάμε για τα υπατομικά στοιχεία, δηλαδή αυτά που συνιστούν το άτομο της ύλης, το πρωτόνιο ή το ηλεκτρόνιο, παίρνουν αυτά τα θεμελιώδη ενός ατομικού στοιχείου. Και αυτά, όταν λέμε πρωτόνιο, δεν ξέρουμε τι πράγμα είναι. Όταν λέμε ηλεκτρόνιο, δεν ξέρουμε τι πράγμα είναι. Δηλαδή η φύση, τόσο της ύλης όσο και της ενεργείας, μας είναι άγνωστα πράγματα. Ακούστε τι είπα, η φύση, η ουσία, όχι η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά είναι εύκολο πράγμα, το βλέπουμε. Μάλιστα τα φαινόμενα που έχουμε στην φύση μας, τα φαινόμενα οφείλονται στη συμπεριφορά της ύλης. Αλλά η ουσία, η υφή,
της ύλης να είναι άγνωστη. Δεν ξέρουμε τι πράγμα είναι. Και ίσως το και πιθανότατον, ο άνθρωπος ουδέποτε θα γνωρίσει την υφή, την ουσία της ύλης. Ποτέ. Εάν λοιπόν, παιδιά, εκείνο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν αντικείμενο ερεύνης, την ύλη, το αγνοούμε, δεν το ξέρουμε. Πόσο περισσότερο δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε ποια είναι η ουσία της ψυχής, του πνεύματος. Τι είναι πνεύμα, δεν ξέρω. Τι είναι ύλη, δεν ξέρω. Αν κάποιος σας πει ότι ξέρουμε τι είναι η ύλη, είναι αφελής. Αυτό σας πληροφορώ, και πολύ παραπάνω αν ισχυρίζεται ότι μπορούμε να ξέρουμε και τι είναι πνεύμα. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές έχουμε τους όρους ψυχή και πνεύμα εναλλασσομένους. Είναι αδιάφορον. Δηλαδή, άλλοτε μεν χρησιμοποιείται η λέξη ο όρος ψυχή, άλλοτε ο όρος πνεύμα. Η λέξη πνεύμα είναι πολύ σήμαντη. Σημειώσατε ότι πνεύμα σημαίνει και άνεμος. Πνεύμα, πνεύμα, ναι, ας πούμε, λέμε, το πνεύμα, λέει ο Κύριος, όπου θέλει πνί, και την φωνή αυτού ακούεις και ουκίδας. Πόθεν έρχεται και πού πηγαίνει. Δηλαδή το πνεύμα, ο άνεμος, όπου θέλει φυσάει. Τη φωνή του, δια της μετακινήσεως των δέντρων, όπως λέγει ο Σωκράτης στα απομνημονεύματα του Ξενοφόντος, παίρνουμε, λέει, αντίληψη του ανέμου, έχουμε αντίληψη του ανέμου από την κίνηση των αντικειμένων, των δέντρων κτλ. Τον άνεμο, λέγει, ο άνεμος φυσάει όπου θέλει. Φοράν του την κατεύθυνση του την καταλαβαίνεις, λέει ο Κύριος. Αλλά από πού ξεκίνησε να φυσάει και πού θα τελειώσει να φυσάει, δεν το γνωρίζεις. Εδώ ποια έννοια έχει λοιπόν πνεύμα? Έχει την έννοια του ανέμου. Έχουμε μετά το Άγιον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έχουμε μετά το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά και πλήθος άλλες έννοιες που δεν είναι της ώρας να τις πούμε. Ομοίως και οι λέξεις ψυχή είναι πολύ σήμαντη. Πολλές φορές σημαίνει ηθική υπόσταση. Άλλοτε σημαίνει αυτό που σας είπα, πνεύμα. Άλλοτε σημαίνει ζωή. Όταν λέμε επί παραδείγματι ότι το λουλούδι έχει ψυχή, πότισέ το. Σημαίνει έχει ζωή. Το καημένο το μυρμηγκάκι, γιατί το σκοτώνεις? Έχει ψυχή, δηλαδή έχει ζωή. Ώστε είναι μία πολυσήμαντη λέξη και το πνεύμα και η ψυχή. Εδώ όταν μιλάμε για το ανθρώπινο πνεύμα και για την ανθρώπινη ψυχή, αν θα τα λέγαμε άλλοτε μεν έτσι, άλλοτε έτσι, δεν έχει σημασία. Να σας πάρω σαν παράδειγμα δύο χωρία από την Αγία Γραφή. Λέγει ο Κύριος, μη φοβηθείτε από των αποκτενόντων των σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένων αποκτείνε. Μη φοβηθείτε από εκείνους που σας σκοτώνουν το σώμα, σας γδέρνουν, σας και τα λοιπά. Αλλά μη μπορούντε σώμας, μη δυνάμενοι, να σκοτώσουν την ψυχή. Βλέπετε, ψυχή λοιπόν τι είναι εδώ? Είναι αυτό που έχουμε, το άλλο στοιχείο της υπάρξεώς μας, αυτό που λέμε πνεύμα. Ένα άλλο, ο ίδιος ο Κύριος λέγει, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Τι εννοεί πνεύμα εδώ? Εννοεί πάλι την ψυχή. Βλέπετε λοιπόν, αδιαφόρως χρησιμοποιούνται οι δύο αυτές λέξεις, οι δύο όροι. Η έκφραση εδώ στο Ιερό Κείμενο που λέγει ψυχή ζώστα, ίσως να μοιάζει ότι είναι πλεοναστική, διότι η ψυχή, εάν μάλιστα έχει την έννοια της ζωής που λέγαμε και προηγουμένως, τότε η ψυχή είναι ζωή. Ξαναλέγα λοιπόν, ζωή που ζει, μα η ζωή ζει, και δεν θα μπορούσε να εννοηθεί ότι η ψυχή δεν θα μπορούσε να ζει, δηλαδή η ζωή δεν θα μπορούσε να ζει.
Είναι λοιπόν ένας πλεονασμός, θα λέγαμε, εκ πρώτης όψεως, ψυχή ζώσα. Δεν είναι όμως, παιδιά. Ξέρετε γιατί? Διότι ενώ στα ζώα και στα φυτά ακόμα έχουμε αυτήν την ψυχή με την έννοια τη ζωή. Και τι λέγει εκεί? Εις ψυχήν ζώσαν. Λέει για τα ζώα και τα λοιπά. Αλλά για τον άνθρωπο σημαίνει ότι το πνεύμα ταυτοχρόνως είναι και ζωή. Δηλαδή δεν είναι απλώς η ζωή μου, αλλά είναι το πνεύμα το οποίο δίνει ζωή σε μένα. Γιατί μπορούσα να έχω δύο πράγματα: να έχω το πνεύμα και την ζωή, εκείνη που έχουν τα ζώα. Διότι και εγώ κινούμαι όπως κινούνται τα ζώα, τρέφομαι όπως τρέφονται, κοιμούμαι όπως κοιμούνται, αποθνίσκουν όπως αποθνίσκω και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχουν κοινά στοιχεία. Η ζωή για να υπάρξει, για να συντηρηθεί, θέλει προϋποθέσεις, θέλει ορισμένη θερμοκρασία. Άμα την υπερβώ προς τα πάνω ή προς τα κάτω, δεν μπορώ να ζήσω. Αν η θερμοκρασία ανεβεί 60, 70, 80, 90, δεν μπορώ να ζήσω, θα πεθάνω. Όταν η θερμοκρασία κατεβεί 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 βαθμούς κάτω του μηδέν, δεν μπορώ να ζήσω, θα πεθάνω. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και με ένα ζώο. Αλλά αυτό που έχω ανάγκη για να ζήσω δεν είναι κάτι ξεχωριστό από το πνεύμα μου, είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν λέγει «εις ψυχήν ζώσαν», θα πει ψυχή, δηλαδή πνεύμα, η το οποίο πνεύμα ταυτοχρόνως δίδει και τη ζωή εις τα μέλη μου, εις το σώμα μου. Και το οποίο πνεύμα δεν έχει καμία σχέση με την ψυχή των ζώων, δηλαδή με τη ζωή των ζώων. Δεν έχει σχέση. Εκεί είναι μόνο ζωή. Εδώ είναι το πνεύμα που περιέχει και τη ζωή. Δεν είναι δύο πράγματα λοιπόν, είναι ένα πράγμα. Και τον μεν Αδάμ ο Θεός τον έκανε έτσι. Πώς? Επήρε, λέγει, με τα χέρια του ο Θεός χώμα, έκανε την ανθρωπίνη κατασκευή, δηλαδή επήρε υλικά, έκανε την ανθρωπίνη κατασκευή, εφύσηξε, δηλαδή δεν πήρε υλικά και έδωσε το ανθρώπινο πνεύμα και έγινε ο Αδάμ ο πρωτόπλαστος. Εγώ πως έγινε? Εφύσηξε στη δική μου κατασκευή ο Θεός για να γίνει η ψυχή μου? Εγώ ήμουν μέσα στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Ήλθε ο Θεός και εκεί με δημιούργησε φυσώντας πάλι? Με άλλα λόγια, πώς δημιουργείται μετά μία ψυχή? Κοιτάξτε πόσες ψυχές έχουμε. Εκατομμύρια ψυχές έχουμε. Αν θέλετε, δισεκατομμύρια ψυχές έχουν περάσει πάνω από τον πλανήτη μας. Όλες αυτές οι ψυχές πώς έγιναν? Και το μέλλον ανθρώπινο σώμα το καταλαβαίνουμε πώς γίνεται. Ξέρουμε πώς γίνεται. Όπως και στα ζώα, όπως και στα φυτά, έχουμε τον σπόρο. Και έχοντας τον σπόρο, έχουμε το καινούριο φυτό ή το καινούριο ζώο. Έχω το αυγό και έχω το καινούριο, την καινούργια κότα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο σπόρος, το σπέρμα σε όλα τα ζωντανά πράγματα και με τον τρόπο αυτόν έχουμε τον πολλαπλασιασμό. Η ψυχή, πώς πολλαπλασιάζεται η ψυχή? Πολλαπλασιάζεται. Πώς γίνεται η ψυχή? Πάνω στο ερώτημα αυτό, παιδιά, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες και ακούσατε τις. Γιατί στο βάθος αποτελεί ένα μυστήριο το θέμα και είναι εύλογη η απορία. Υπάρχει η θεωρία της απορίας. Απορίας. Ρο όμικρον γιώτα. Απόρια. Η απόρρεια, αυτό που απορρέει, αυτό που φεύγει από κάπου, τρέχει από κάπου. Δηλαδή, για να καταλάβετε, παίρνω μια κυρίθρα η οποία είναι γεμάτη από μέλι. Το παράδειγμα μου, το παράδειγμα δεν είναι δικό μου, το παράδειγμα είναι πανάρχαιο,
εκείνοι που το χρησιμοποίησαν για αυτό το λόγο. Πανάρχαιο είναι. Παίρνω την κυρίθρα και τη βλέπετε να έχει μια αυτοτέλεια. Τη ζουλώ την κυρίθρα και αρχίζει να ρέει το μέλι. Το μέλι λέμε ρέει ή απορρέει. Εκείνο που έχουμε στο πιάτο μου είναι η απόρρεια εκείνου του πράγματος που ζούληξα, την κυρίθρα. Σημαίνει λοιπόν από ένα πράγμα, με ένα ζούλιγμα, έχω κάτι άλλο. Μήπως λοιπόν όταν ο Θεός ενεφύσισε, φύσηξε εις το πρόσωπο του ανθρώπου, για το θέμα πρόσωπο ξέρετε πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να υπούμε, αλλά του χρόνου, αν είμαστε καλά, ενεφύσισε. Τι σημαίνει? Όταν εγώ φυσώ, βγάζω κάτι από μέσα μου. Μήπως λοιπόν ο Θεός έβγαλε κάτι από μέσα του και το έδωσε στον άνθρωπο? Εάν υποτεθεί ότι η ψυχή είναι απόρρια του Θεού, όπως το μέλι απόρρια της κυρίθρας, τότε θα πρέπει η ψυχή μου να είναι ένα κομματάκι της θεότητος, διότι και ο Θεός λέγεται πνεύμα και εγώ λέγομαι πνεύμα. Μήπως λοιπόν είναι αυτό? Αλλά τότε θα έπρεπε, παιδιά, ο Θεός να κατακερματίζεται. Δηλαδή να παίρνουμε εμείς οι άνθρωποι, όσο περισσότεροι γινόμεθα, να παίρνουμε κομματάκια από τη θεότητα. Αλλά το πνεύμα δεν κατακερματίζεται, δεν κομματιάζεται, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και ύστερα κάτι άλλο. Αν εγώ αμαρτάνω, τότε θα αμάρτανε τι? Ένα κομματάκι της θεότητος. Μα η θεότητα δεν αμαρτάνει ποτέ. Είναι άτρεπτος, χωρίς τροπή, δηλαδή χωρίς αλλαγή. Δεν μεταβάλλεται η Θεία Ουσία. Αν λοιπόν δεχθώ ότι το φύσιμα ήταν κάτι που έφυγε από το Θεό, ουσία δηλαδή, και ήρθε σε μένα τον άνθρωπο, τότε θα πει ότι έχω ψυχές, δημιουργία ψυχών εξ απορίας, δηλαδή από την απόρρεια, και που αυτό διδάσκει ο πανθεϊσμός. Διότι αν εγώ έχω ένα κομματάκι της θεότητος, είμαι Θεός. Αν εσύ έχεις ένα κομματάκι της θεότητος, είσαι Θεός. Τότε εμείς αποτελούμε τη φύση, και τότε λοιπόν όλη η φύση είναι Θεός. Ποιος δίνει λοιπόν τις ψυχές? Τις δίνει ο Θεός. Ποιος Θεός? Η φύση. Και η φύση ο Θεός. Θεός ίσον φύσης, φύσης ίσον Θεός. Δηλαδή πανθεϊσμός. Αλλά τον πανθεϊσμό διδάσκει ο βουδισμός. Και επειδή σας έλεγα και την περασμένη φορά, το φρούτο του βουδισμού δυστυχώς εισήχθη, όπως και μετά άλλα τα προϊόντα που διακινούνται στο εμπόριο, έτσι και οι θρησκείες διακινούνται, οι ιδωλατρικές θρησκείες, πέρα για πέρα. Έτσι και ο βουδισμός έχει έρθει και στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν έχει λίγα θύματα, με όλα τα παρακλάδια του, γιατί έχει πολλές, θα λέγαμε, πολλές εκδόσεις. Κάθε γκουρού, κάθε διδάσκαλος έχει έναν τρόπο να διδάξει τον βουδισμό και ένα περιεχόμενο. Δεν είναι ένα κλειστό θέμα δηλαδή ο βουδισμός, αλλά ένα ανοιχτό θέμα. Βασικά και θεμελιακά ο βουδισμός είναι, ξαναλέγω, πανθεϊσμός. Συνεπώς η θεωρία ότι οι ψυχές απέρευσαν από τη Θεία Ουσία, δήθεν από το φύσιμο που έκανε ο Θεός, είναι απορριπταία και καταδικαστέα. Θέλετε να σας πω μάλιστα στο θέμα ενεφύσισε, πολύ ακριβώς το είπε, πολύ ωραία το είπε ο Ιερός Συγγραφέας. Όταν παρακαλώ εγώ φυσώ με το στόμα μου, δεν δίδω τίποτε από την ουσία μου, απολύτως τίποτα. Προσλαμβάνω αέρα και αποδίδω αέρα, αλλά ο προσλαμβανόμενος και αποδιδόμενος αέρας δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου την ουσία. Άρα βλέπουμε εδώ ότι πολύ σωστά βάζει το ρήμα ενεφύσισε για να δείξει δύο πράγματα ταυτοχρόνως. Πρώτον, ότι δεν είναι η ψυχή από τη Θεία Ουσία, και δεύτερον,
ότι δεν είναι από την υπάρχουσα ύλη, αλλά υπάρχει ένας ξεχωριστός δημιουργικός τρόπος για την ψυχή. Υπάρχει μια δεύτερη θεωρία. Προσέξτε εδώ. Όταν έχω τη δημιουργία ενός ανθρώπου στα σπλάχνα της μάνας του, όταν συλλαμβάνεται, λέμε σύλληψης ενός εμβρίου, όταν συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος μέσα στα σπλάχνα της μάνας του, εκεί κατά τη σύλληψή του τι υπάρχει? Υπάρχει το σώμα του, αναμφισβήτητα, διότι δεν θα ήταν κατανοητή η σύλληψη. Εκεί η ψυχή υπάρχει? Εδώ τώρα είναι. Να δείτε δε πόσο πρακτικά είναι αυτά και πόσο στην καθημερινότητα, αρκεί να σας πω ένα σημείο και θα δείτε, αυτά είναι θεωρητικά που λέμε εδώ. Και μπορεί να πείτε, μπα, αυτά δεν έχουν και πολύ σημασία αν τα μάθω ή όχι. Είσαστε και κοπέλες μάλιστα εμπροκειμένο και μπορείτε να βρεθείτε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το θέμα της εκτρώσεως, δηλαδή το να πετάξουμε το έμβριο, να διακόψουμε την κύηση, είτε γιατί το θέλουμε έτσι, δεν θέλουμε άλλο παιδί, ή γιατί ακόμη υπάρχει κάποιος λόγος. Ας πούμε κυκλοφορεί τώρα, μεταδίδεται η ερυθρά, η λαρά, δεν ξέρω τι, και όπως ξέρετε μια κοπέλα, μια γυναίκα νεαρά όταν εγκυμονεί και δεν πέρασε τις αρρώσεις αυτές, κινδυνεύει το έμβριο να πάθει ζημία. Τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε αυτά. Να κάνουμε λοιπόν έκτρωση, να αποβάλουμε το έμβριο. Μα δεν είναι άνθρωπος που να τον σκοτώσουμε? Όχι, λένε μερικοί, διότι μέχρι 3 μηνών όχι μόνο δεν κινδυνεύει η γυναίκα, λέγουν κινδυνεύει και παρακινδυνεύει, αλλά και δεν είναι άνθρωπος. Ακούστε, δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος, τότε τι είναι? Είναι απλώς μόνο μια σωματική ύπαρξη, αλλά δεν έχει ψυχή. Α, εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Προσέξτε λοιπόν παιδιά εδώ. Εάν υποτεθεί ότι προηγείται το σώμα και ακολουθεί η ψυχή, τότε έχουμε τη θεωρία του δαρβινισμού, ότι γεννιέται πρώτα ένα ζώο, ο άνθρωπος, και ύστερα γίνεται, προσλαμβάνει και την ψυχή και γίνεται άνθρωπος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου? Ότι ο πίθηκος δεν έχει λογική ψυχή. Ώστε λοιπόν, μήπως μέσα στα σπλάχνα της μάνας του ο άνθρωπος περνάει, γιατί υπόθηκε αυτό δήθεν επιστημονικά, για την ακρίβεια σας το λέγω, ο Χέκελ το υπεστήριξε αυτό και άλλοι επιστήμονες, πλαστογράφοι της επιστήμης όμως, μήπως περνάει από κάποια στάδια ζωώδους μορφής και ζωής και κατόπιν γίνεται άνθρωπος? Αν δεχθώ ότι το έμβριο δεν έχει ψυχή έως τους 3 μήνες ή και παρακάτω και παρακάτω, βεβαίως τότε δέχομαι την θεωρία του Δαρβίνου, ότι ο άνθρωπος περνάει από τη ζωώδη κατάσταση. Αλλά αυτό από ευαγγελικής πλευράς είναι απορριπταίο. Λέει σαφώς το ιερό κείμενο, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, δεν έχει καμία σχέση με τα ζώα. Τα ζώα έγιναν πολύ πιο μπροστά. Άλλη πράξη δημιουργική, τελείως άλλη πράξη. Εάν όμως προηγείται η ψυχή και ακολουθεί το σώμα, υπάρχει και αυτή η περίπτωση? Βεβαίως. Είναι η πλατωνική θεωρία περί προϋπάρξεως των ψυχών, ότι οι ψυχές δεν δημιουργήθηκαν αλλά προϋπάρχουν. Είναι αδημιούργητες. Ακούσατε, είναι αδημιούργητες άχρονες. Ημάρτησαν, λέει, σε ένα χώρο του ουρανού και για να τιμωρηθούν ο Θεός εγκλωβίζει αυτές τις ψυχές σε ένα σώμα,
Όταν συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος, παίρνει ο Θεός μια ψυχή από αυτές που υπάρχουν στον ουρανό, τη βάζει σε ένα έμβριο και γίνεται ένας άνθρωπος. Και έτσι σαν άνθρωπος να εξηλαιωθεί στη ζωή του και μετά να ξαναφύγει πάλι η ψυχή, να ξαναπάει στον ουρανό. Ότι δηλαδή η ψυχή προϋπάρχει. Αυτή είναι μια πλατωνική αντίληψη περί της προϋπάρξεως των ψυχών. Αν δεχθούμε ότι η ψυχή έγινε πρώτη και το σώμα έγινε κατόπιν, τότε μιλάμε για αυτή την προύπαρξη των ψυχών, την οποία προύπαρξη η Εκκλησία μας έχει καταδικάσει. Είναι αιρετική θέση και σε κανένα σημείο η Αγία Γραφή δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα. Τότε λοιπόν τι έγινε? Πρώτα έγινε η ψυχή και μετά έγινε το σώμα? Πρώτα έγινε το σώμα και μετά έγινε η ψυχή? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ακούσατε? Άμα σύλληψης, άμα άνθρωπος. Ψυχή και σώμα ταυτοχρόνως την ίδια στιγμή συνυπάρχουν. Ψυχή και σώμα. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ώστε να μην είναι, λέγει, ο άνθρωπος εαυτού προγενέστερόστε και νεότερος. Να είναι είτε προγενέστερος είτε νεότερος του εαυτού του. Όχι, είναι ταυτόχρονο. Δεν προηγείται ούτε το σώμα ούτε η ψυχή. Ταυτόχρονα είναι αυτά τα πράγματα. Συνεπώς, πρακτικά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Άμα σύλληψης, άμα άνθρωπος, σημαίνει εάν κάνεις έκτρωση, τότε αυτό είναι φόνος με όλες τις συνέπειες, όπως θα σκότωνες το παιδί σου στην κούνια. Θα βάζεις τα χέρια σου να το πνίξεις. Είναι το ίδιο. Ή το παιδί σου το μεγάλο, όπως τώρα εσείς είστε μεγάλες κοπέλες, ο πατέρας σας, η μητέρα σας, να σας πνίξουν. Έγκλημα. Είναι το ίδιο έγκλημα, με τις ίδιες διαστάσεις, με κανένα λαθρυντικό, όταν θα φωνεύαμε και το έμβριο που είναι στα σπλάχνα της μάνας, έστω και αν είναι ηλικίας ενός δευτερολέπτου. Αν, τι να πω άλλο, έτσι να το καταλάβετε, για να δείτε δηλαδή ότι είναι πλήρης άνθρωπος. Πλήρης άνθρωπος. Όπως και ο σπόρος είναι πλήρες φυτών. Δυνάμει, σιγά σιγά θα ξεδιπλωθεί. Έτσι και ο άνθρωπος σιγά σιγά θα ξεδιπλωθεί. Δυνάμει είναι πλήρης άνθρωπος. Τότε λοιπόν, μήπως ο Θεός δημιουργεί κάθε μια ψυχή ξεχωριστά, όπως ήταν και το προηγούμενό μας ερώτημα? Όχι, παιδιά. Τι δηλαδή? Αν ο Θεός έπρεπε να δημιουργεί μια κάθε ψυχή ξεχωριστά, τι είπαμε μέχρι τώρα? Ότι να προϋπάρχει το σώμα, να προϋπάρχει η ψυχή, ή να είναι απόρρια η ψυχή από το Θεό? Όχι. Μήπως τώρα δημιουργεί μεν ο Θεός, αλλά χωριστά την κάθε ψυχή? Όχι, διότι αν ο Θεός δημιουργεί ψυχές, φέρεται ο Θεός ότι δεν συνετέλεσε τη δημιουργία του. Διότι μας λέγει σαφώς η Αγία Γραφή ότι ο Θεός όταν έκανε και τον άνθρωπο, συνετέλεσε τη δημιουργία του. Δηλαδή έκλεισε η δημιουργία. Ο Θεός από τότε, πότε, όταν κατέπαυσε τον έργον του, δεν δημιούργησε ούτε ένα άτομο της ύλης παραπάνω. Αλλά ούτε δύναται να εκμηδενιστεί και να εξαφανιστεί έστω και ένα άτομο της ύλης. Αυτό το ξέρουμε και από την επιστήμη ακόμη. Άρα λοιπόν, αν ο Θεός δημιουργεί καινούργιες ψυχές, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Θεός δεν συνετέλεσε τη δημιουργία του, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί. Αλλά και αν υποτεθεί ότι ο Θεός δημιουργεί μία-μία ξεχωριστή ψυχή, τότε δεν ερμηνεύεται η κληρονομικότητα του προπατορικού αμαρτήματος. Διότι θα έπρεπε κάθε καινούργια ψυχή ισόνιται καλά να φέρει το προπατορικό αμάρτημα, αφού είναι καινούργια, γιατί να το φέρει το προπατορικό αμάρτημα? Ούτε λοιπόν από εκεί συμφωνεί το πράγμα, να δούμε ότι ο Θεός μπορεί να δημιουργεί ξεχωριστές ψυχές. Ακόμα, μήπως υπάρχει περίπτωση όταν δεν ευλογεί ο Θεός μία ένωση γάμου, όπως έχουμε τα λεγόμενα εξώγαμα, παιδιά? Ο Θεός γίνεται υπηρέτης
των εξωγάμων παιδιών. Δηλαδή συντελεί στο να γίνει ένας άνθρωπος, αν οι γονείς του έτσι θέλησαν, όπως και τυχαίως και δεν ξέρω τι, τον κάνουμε υπηρέτη ανώμων πράξεων, ανώμων καταστάσεων. Βλέπετε, όλα αυτά δεν ευοδώνουν το να δεχθούμε ότι ο Θεός δημιουργεί μία ψυχή κάθε μια ξεχωριστή. Τότε λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει για τη δημιουργία μιας καινούργιας ψυχής? Υπάρχει η θεωρία της λεγόμενης μεταφυτεύσεως. Προσέξτε αυτό το σημείο. Όπως τα ξέρετε, έχουμε πολλά φυτά τα οποία δεν πολλαπλασιάζουν με σπόρο, αλλά με καταβολάδα. Βάζουμε ένα κλαδί, το βάζουμε στο έδαφος, κάνει ρίζες, κόβουμε το κλαδί αυτό από το μητρικό φυτό και έχουμε ένα καινούριο φυτό. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι η θεωρία της καταβολάδος ή ακόμη της μεταφυτεύσεως με τον τρόπο αυτόν. Προσέξτε εδώ. Βασικά αποτελεί ένα μυστήριο, αλλά έχουμε κάποιους υπαινιγμούς για να στηρίξουμε αυτή τη θεωρία στην ίδια την Αγία Γραφή. Όπως τα ξέρετε, είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δηλαδή, εν αυτό, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, εν αυτό ήσαν οι λόγοι της διαδοχής παντός του γένους. Θε πει εν αυτό, μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο ήσαν οι λόγοι της διαδοχής. Θε πει διαδοχή. Της διαδοχής, κληρονομικότητα, δηλαδή να βγάλει νέους απογόνους. Οι λόγοι λοιπόν της διαδοχής ήσαν μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Διότι έτσι εξηγείται εκείνο το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και τι πληθύνεστε? Πού το είπε ο Θεός το πληθύνεστε? Το είπε στους πρωτοκλάσσους. Δεν συντελεί ο Θεός λοιπόν τώρα, παρά οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο είναι η δυνατότητα αυτού του πολλαπλασιασμού των ψυχών, όπως είναι και ο πολλαπλασιασμός των σωμάτων. Ότι έτσι το πράγμα είναι, το βλέπουμε και από ένα άλλο σημείο. Στην προς Εβραίους 7,5 έως 10 διαβάζουμε τα εξής. Ο Λεβί δι' Αβραάμ δεδεκάτοτε ότι εν τη οσφύη του πατρός είναι ότι συνήντησεν το Αβραάμ ο Μελχισεδέκ. Ξέρετε, με ένα πόλεμο που είχε κάνει κάποτε ο Αβραάμ, να διώξει κάποιους βασιλείς που επετέθησε εναντίον των βασιλέων της πενταπόλεως Σοδόμων, Γομόρας και τα λοιπά, διεν ελευθερώσει τον ανιψιό του τον Λότ. Ύστερα από την νίκη που είχε ο Αβραάμ με τους 318 οικογενείς του, γυρίζει πίσω, είχε πάει προσφορά να τους διώξει, γυρίζει πίσω και συναντάει τον Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ ή το βασιλεύς Σαλίμ. Σαλίμ είναι η Ιερουσαλήμ, η οποία όταν Αβραάμ ήρθε στην ήρθε στην γη Κανάαν, η Ιερουσαλήμ υπήρχε. Υπήρχε. Ήτανε πόλη των Ιεβουσαίων. Ο Μελχισεδέκ λοιπόν, ο βασιλιάς πόλεως Σαλίμ, Ιερού Σαλίμ, Σαλίμ, βγήκε να τον υποδεχθεί. Και τότε προσέφερε άρτων και ίνων, ο Μελχισεδέκ, ο δε Αβραάμ προσέφερε το δέκατο από τα λάφυρα εις τον Μελχισεδέκ. Ώστε λοιπόν τον δεκάτωσε τον Αβραάμ, του πήρε τον αδέκατο. Αλλά, προσέξτε. Ο δεύτερος ψαλμός μας λέγει ότι ο Μεσσίας δεν θα είναι κατά την τάξη του Άρων, αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Συνεπώς ο Μελχισεδέκ είναι ανώτερος ως ιερεύς και βασιλεύς, ιερεύς και βασιλεύς και προφήτης από τον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσέως, πολύ αργότερα που θα ήρθε το. Συνεπώς, ο Ααρών έδωσε δέκατο εις τον Μελχισεδέκ. Μα ο Ααρών ακόμα δεν είχε γεννηθεί. Ο Ααρών είναι παρακαλώ, είναι 500-600 χρόνια μετά τον Αβραάμ. Δεν είχε γεννηθεί. Βεβαίως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ήταν εις την οσφή, λέει, του προγόνου του Αβραάμ. Πού ήταν? Μέσα στον Αβραάμ ήταν. Όταν ο Αβραάμ λοιπόν πλήρωσε την δεκάτη εις τον Σαλήμ, ως να επλήρωσε ο
ο Αρών την δεκάτη εις τον Σαλήμ. Αλλά όπως είναι γνωστό, οι ένδεκα φυλές πλήρωναν δεκάτην εις τον Αρών, στους Λεβίτες. Στους Λεβίτες. Αλλά ο Λεβίτης, ο Λεβίτορα, ο Αρών, πληρώνει τη δεκάτη στο Μελχισεδέκ. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το έλατον υπό του μείζωνος ευλογείται. Δεν μπορεί να ευλογήσει το μικρότερο το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ευλογεί το μικρότερο. Και ούτε το μικρότερο φορολογείται. Εάν λοιπόν ο Αβραάμ έδωσε δεκάτη στον Μελχισεδέκ, ο Αρών που έχει την ιεροσύνη είναι κατώτερος από τον Μελχισεδέκ. Και επειδή ο Μεσσίας είναι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ, άρα ο Ιησούς Χριστός είναι ανώτερος από τον Αρών. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν θα μείνω πολύ, αλλά θα μείνω σε τούτο. Πού πλήρωσε την δεκάτη ο Αρών? Πού την πλήρωσε την δεκάτη στον Μελχισεδέκ, που είναι πολύ μεταγενέστερος? Ευρισκόμενος εις την οσφήν, οσφήν σαπή μέση. Διότι θεωρείτο ότι το σπέρμα του ανθρώπου ήταν κάπου εδώ στα νεφρά. Έτσι θεωρείτο. Αυτό δεν έχει σημασία. Συνεπώς, ευρισκόμενος εις την οσφήν του προγόνου του Αβραάμ, επλήρωσε την δεκάτη. Πού ήταν? Στην οσφή του προγόνου του. Α, λοιπόν, πού είναι οι άνθρωποι? Όλη αυτή η ανθρωπότητα που υπάρχει εγώ και εσείς και εγώ, όλοι αυτοί που υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν, πού είμαστε? Εις την οσφή του Αδάμ. Από εκεί λοιπόν βγήκαμε. Τώρα, πώς αυτές οι ψυχές, ενώ είναι πνεύμα η ψυχή, εδώ είναι τώρα το μυστήριο, ενώ είναι πνεύμα η ψυχή, πώς η κάθε ψυχή δίνεται να έχει απαρτισμόν και προσωπικότητα, αυτό αποτελεί πραγματικά ένα μυστήριο. Πραγματικά ένα μυστήριο. Αλλά παιδιά, επειδή η ώρα πέρασε γύρω από τα θέματα αυτά που είπαμε, όπως βλέπετε υπάρχει όμως πολύ ενδιαφέρον, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.